αντίστροφη μέτρηση για την εκλογική διαδικασία της 26ης Μαΐου. Περιφερειακές και αυτοδιοικητικές εκλογές αλλά και ευρωεκλογές ανεβάζουν τον πήχη, με την όλη διαδικασία να εξελίσσεται με τεχνολογικές καινοτομίες προκειμένου άμεσα να υπάρξει συγκέντρωση και μετάδοση των αποτελεσμάτων. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Μια πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, γιατί για πρώτη φορά η ελληνική δημόσια διοίκηση καλείται να διεξαγάγει 4 ταυτόχρονες εκλογικές αναμετρήσεις. Αναφέρομαι στις ευρωπαϊκές εκλογές, τις περιφερειακές εκλογές, τις δημοτικές και για πρώτη φορά και τις κοινοτικές εκλογές. 4 λοιπόν κάλπες θα στηθούν την ίδια μέρα στο σύνολο της χώρας. Πρόκειται λοιπόν για μια διαδικασία σύνθετη, μια διαδικασία πρωτόγνωρη. Από την δική μας πλευρά ως Υπουργείο Εσωτερικών, πρώτο και κύριο μέλημά μας ήταν, κατά τον σχεδιασμό όλης αυτής της διαδικασίας, εδώ και πολλούς μήνες από τον περασμένο Οκτώβριο, να μεριμνήσουμε έτσι ώστε να διευκολύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, πρώτα απ' όλα βεβαίως τους εκλογείς, τους Έλληνες ψηφοφόρους, που θα κληθούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, και βεβαίως στη συνέχεια όλους τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους που εκείνη την ημέρα θα κληθούν να φέρουν σε πέρας αυτήν την δύσκολη αποστολή. Πήραμε λοιπόν μια σειρά από πρωτοβουλίες και εισάγουμε στοχευμένες καινοτομίες που διευκολύνουν τόσο τους ψηφοφόρους όσο και τους δικαστικούς αντιπροσώπους βεβαίως και τις εφορευτικές επιτροπές, τους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά και όλους τους εργαζόμενους στους δήμους και τις περιφέρειες που θα δουλέψουν σκληρά τις ημέρες των εκλογών. Ταυτόχρονα, οι καινοτομίες αυτές θωρακίζουν ακόμα περισσότερο τη διαφάνεια και το αδιάβλητο των εκλογών.